Διονύσιος Σολωμός γεννήθηκε το 1798 και πέθανε το 1857. Μέγας Έλληνας ποιητής, εθνικός ποιητής, έγραψε τον ύμνο εις την ελευθερία, οι πρώτες δύο στροφές του οποίου έγιναν ο εθνικός ύμνος της Ελλάδας και ύστερα και της Κύπρου. Ένα κεντρικό πρόσωπο της επτανησιακής σχολής. Ο εθνικός ποιητής των Ελλήνων. Μια από τις σημαντικές του συμβολές είναι ότι καλλιέργησε συστηματικά τη δημοτική γλώσσα και άνοιξε το δρόμο για να χρησιμοποιηθεί η γλώσσα αυτή, η δημοτική, στη λογοτεχνία. Και μπορούμε να πούμε ότι της έδωσε αξία. Αξιοποίησε στο έπακρο, θα μπορούσαμε να πούμε, τη δημοτική γλώσσα. Έγραψε και άλλα υπέροχα ποίηματα, εκτός από τον ύμνον εις την ελευθερία, όπως ο Κρητικός, η ελεύθερη πολυερκημένη, ο Πόρφυρας, η γυναίκα της Ζάκυνθος, ο Λάμπρος κλπ. Ο πατέρας του ήταν ο κόντες Νικόλαος Σολωμός, ο οποίος είχε καταγωγή από την Κρήτη, αλλά εγκαταστάθηκε κάποια στιγμή στη Ζάκυνθο το 1670. Και μητέρα του ήταν η μικρή υπηρέτρια, ανήλικη υπηρέτρια, του κόντε Νικόλαου Σολωμού, η Αγγελική Νίκλη. Έτσι λοιπόν και σε αυτή την περίπτωση ένας μεγάλος άνδρας είναι ο γόνος, το γέννημα μιας παράνομης εξωσυζυγικής σχέσης, διότι ο Νικόλαος Σολωμός ήταν παντρεμένος και παράλληλα είχε συνάψει αυτή τη σχέση την ερωτική σεξουαλική με τη μικρούλα Αγγελική Νίκλη, την οποία και παντρεύτηκε μία μέρα πριν από το θάνατό του και έτσι νομιμοποίησε ως τέκνο του τον Διονύσιο Σολωμό και είχε ακόμη έναν άλλο αδελφό. Αργότερα η μητέρα του έκανε έναν άλλο γάμο, απέκτησε ένα άλλο παιδί και με αυτό το άλλο παιδί της μητέρας από τον επόμενο γάμο ο Διονύσιος Σολωμός και ο αδελφός του είχαν μεγάλα μπερδέματα με τα δικαστήρια σε σχέση με την περιουσία του μεγάλου κόντε του Νικόλαου Σολωμού. Τα παιδικά του χρόνια ο Σολωμός μέχρι το 1808 τα πέρασε στο πατρικό του σπίτι στη Ζάκυνθο και είχε ένα δάσκαλο τότε, καθολικό ιερέα, τον Αβά Σάντο Ρώση, ο οποίος ήταν Ιταλός πρόσφυγας. Μετά το θάνατο του κόντε, του Διονύσιου Σολωμού, ανέλαβε την κηδεμονία του ο κόντες Διονύσιος Μεσαλάς. Η μητέρα του, είπαμε, ξαναπαντρεύτηκε έναν άλλο, τον Μανώλη Λεονταράκη. Και τέλος πάντων, ο Μεσαλάς αυτός, ο οποίος ανέλαβε την κηδεμονία του Σολωμού, τον έστειλε στην Ιταλία για σπουδές, μαζί με το δασκαλό του, τον Σάντο Ρώση, όπως εκείνη την εποχή συνηθίζεται. Πήγε στην αρχή στην Βενετία, στο Λύκειο της Αγίας Εκατερίνης, ο Διονύσιος Σολωμός, όπου φίτησε εκεί για λίγο, αλλά ήταν δύσκολο, ποιητική γάρη φύση του Σολωμού, δεν μπορούσε να προσαρμοστεί στην αυστηρή πειθαρχία αυτού του Λυκείου του Καθολικού της Αγίας Εκατερίνης στη Βενετία και έτσι, υπό την επίβλεψη πάντα του Αβά Ρώση, πήγε στην Κρεμόνα της Ιταλίας και εκεί τελείωσε το Λύκειο το 1815. Μετά γράφτηκε στην νομική σχολή του Πανεπιστημίου της Παβίας, αλλά κάποιοι λένε πως δεν τελείωσε ποτέ. Άλλοι λένε πως αποφύτησε το 1817, προφανώς δεν έχει αποφυτίσει, η σχολή δεν ήταν μόνο δύο χρόνια, δεν άντεξε η ευαίσθητη ψυχή του Διονύσιου Σολωμού ούτε τα νομικά, όπως δεν μπόρεσε να αντέξει και τη στενότητα και την αυστηρότητα του Ιταλικού Καθολικού Λυκείου. Τα πρώτα του ποίηματα τα έγραψε στα Ιταλικά, ήταν η γλώσσα που την κατήχε θαυμάσια, τη γνώριζε τέλεια την Ιταλική γλώσσα και γι' αυτό
έγραψε ένα από τα πρώτα του ποίηματα, «Onde per la prima messa», «Οδη για την πρώτη λειτουργία», ένα απόσπασμα του οποίου θα παραθέσουμε σε λίγο, θα το διαβάσω εγώ, για να το ακούσουμε απλά για την αισθητική, χάρην της αισθητικής της ιταλικής γλώσσας. «Questa notte ma parve la fanciulla che fu musa di Lesbo, avea la mente nell'abisso dei fati, e mai non ricorda ai mari, ai monti, alle campagne intorno, come fosse il creato a lei straniero, ma dai cieli propinqui e dai remoti le stelle tutte, in tutta Alessandria, vedean per l'orma un'altra volta intera, la divina infelice. È muto, e più la luna, e più l'aurora non fa più mei che mirino, sotto i piedi immortali fiammeggiar, vidi il Signor dei secoli, immobile, nel trono inaccessibile, il reo pensier degli angeli, lo vide appena e dalle sedi etteree rapidissimamente inabissar». Το 1818, όταν τέλειωσε τις σπουδές του στη νομική ή μάλλον όταν τις παράτησε, επέστρεψε στη Ζάκυνθο και εκεί υπήρχε ήδη μια αξιόλογη πνευματική κίνηση από τον 18ο αιώνα. Ο Σολωμός βρήκε ένα κύκλο με κάποιους αξιόλογους ανθρώπους, ανάμεσα στους οποίους ήταν ο Αντώνιος Μάτεσης, ο Γιώργιος Τερτσέτης, ο Διονύσιος Ταγιαπιέρας και ο Νικόλαος Λούντζης. Βρισκόντουσαν στα σπίτια ο ένας του άλλου, διασκέδαζαν με αυτοσχέδια ποίηματα, σατήριζαν στα ποίηματά τους τον ζακυνθινό γιατρό τον Ροίδη, και γενικά ο Σολωμός ήταν και ένας άνθρωπος που αγαπούσε ιδιαίτερα την απομόνωση, αλλά βέβαια πολλές φορές έκανε και παρέα με άλλους ποιητές, άλλους ανθρώπους τους οποίους ο ίδιος θεωρούσε αξιόλογους. Να ξεκινήσω από μία φράση του Ισαΐα από την Παλαιά Διαθήκη, κεφάλαιο λάμδα έψιλον, την οποία παραθέτει κάπου ο ίδιος ο ποιητής. Λέει λοιπόν ο στίχος αυτός του Ισαΐα, του προφήτη, «Αγαλιάστο έρημος και ανθίτο ως κρίνον». Αγαλιάστο έρημος και ανθίτο ως κρίνον. Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει την επιγραφή, τον τίτλο των ποιημάτων του Διονυσίου Σολωμού, αλλά και του ποιητικού του ίστρου. Κάπως έτσι γίνεται με έναν τόσο μεγάλο ποιητή. Αγαλιάστο η έρημος, η έρημος της ψυχής, η έρημος της ύπαρξης, αγάλεται και ανθίζει ως κρίνο. Είναι η έρημος της ψυχής η οποία με την ποίηση αγάλεται και ανθίζει ως κρίνον. Δεν μπορώ να πω ότι ο Σολωμός είναι ο αγαπημένος μου ποιητής, μάλιστα αρκετά ποίηματα και αρκετές στροφές από τα ποίηματά του δεν μου αρέσουν, κάπου τα βαριέμαι, όμως είναι πολύ μεγάλος επειδή έχει γράψει κάποιες υπέροχες στροφές και κάποιους υπέροχους στίχους, και αυτά τα λόγια, αυτές τις λέξεις θα μπορούσε να τις βάλει μαζί και έτσι να ανθίσει ως κρίνο, και η δική μας η καρδιά διαβάζοντας τους στίχους, αυτό θα μπορούσε να το κάνει μόνο ένας πολύ μεγάλος ποιητής. Δεν θα μπορούσε να το κάνει οποιοδήποτε. Ένας στίχος και μόνο, ένας στίχος και μόνο αναδεικνύει το μέγεθος του μεγάλου ποιητή, άσχετα με το γεγονός αν έχει γράψει και στίχους οι οποίοι δεν έχουν τόση δύναμη και στίχους οι οποίοι δεν ανθίζουν
τη δική μας καρδιά. Θα διαβάσω κάποια ποίηματα, κάποια αποσπάσματα και όπου προκύψει η διάθεσή μου, έτσι αν προκύψει, θα κάνω κάποια σχόλια. Ένα ποίημα η ανάμνησης. Τώρα ας παύσει της κιθάρας η γλυκόφωνη χορδή. Στην καρδιά μου τη θλιμμένη τη νεότητα ενθυμεί. Τη νεότητα που απέρασε έτσι ογλίγορα από μας, χωρίς καν να μας αφήσει στο χασμό παρηγοριάς. Έχει ένα θέμα με τον θάνατο ο Διονύσιος Σολωμός, με τη φθορά, και έχει και ένα θέμα με τον έρωτα. Αναδεικνύει με υπέροχο τρόπο και τα δύο. Εδώ έχουμε αναφορά στο θάνατο, αναφορά στην φθορά, και παρότι είναι ομοιοκαταληξία και δεν μπορώ να πω ότι συμπαθώ την ομοιοκαταληξία, όμως διακρίνω την ομορφιά στη διατύπωση και τη γλυκύτητα και το βάθος του λόγου. Τώρα ας παύσει της κιθάρας η γλυκόφωνη χορδή, στην καρδιά μου τη θλιμμένη τη νεότητα ενθυμεί. Φέρνει θύμηση η γλυκιά χορδή, η γλυκόφωνη χορδή της κιθάρας του θυμίζει τη νεότητα, και τώρα πια η καρδιά του είναι θλιμμένη, γιατί η νεότητα απέρασε ογλίγορα και δεν άφησε κανένα στοχασμό παρηγοριάς. Μόνο, λέει ο ποιητής, μ' άφησε η προδότρα. Προδότρα η νιώτη. Του άφησε η νιώτη προδότρα μόνο έναν άθλιο στοχασμό που σφιχτά μου ζωγραφίζει του θανάτου τον καιρό. Να, το μάτι που τον ήλιο πολεμάει να μεταειδεί και το στόμα να βαστάξει τη στερνή του αναπνοή. Έτσι αποδίδει το γεγονός αυτό της φθοράς και της προοπτικής του θανάτου. Του άφησε η προδότρα η νιώτη μόνο ένα άθλιο στοχασμό που σφιχτά του ζωγραφίζει του θανάτου τον καιρό. Είδατε, διατύπωση η οποία υπερβαίνει τον τρόπο της σκέψης μας, υπερβαίνει τον τρόπο που σκεπτόμαστε. Το μάτι που τον ήλιο πολεμάει να ματαειδεί και το στόμα να βαστάξει τη στερνή του αναπνοή. Λες και ξέρει τι σημαίνει να εκπνέεις, τι σημαίνει να πεθαίνεις. Το στόμα προσπαθεί να βαστάξει τη στερνή αναπνοή, να μείνει στη ζωή, και θέλει να ματαειδεί τον ήλιο, θέλει να ξαναδεί τον ήλιο. Αλλά αλίμονο, η νεότητα απέρασε ογλίγορα και δεν άφησε παρηγοριά. Και ακόμα και την γλυκόφωνη χορδή, τον ήχο της κιθάρας, δεν τον θέλει, γιατί του θυμίζει τη νιώτη. Ας παύσει της κιθάρας η γλυκόφωνη χορδή, στην καρδιά μου τη θλιμμένη τη νεότητα ενθυμεί. Από το ποίημα ανάμνησης ήταν αυτό. Ο ποιητής δεν θα μπορούσε να μην θαυμάζει τις ωραίες γυναίκες, τις ωραίες κοπέλες, με τις οποίες, από ό,τι διάβασα και έμαθα, όσο μπόρεσα να διαβάσω, δεν είχε σχέσεις πραγματικές με τις κοπέλες, δεν γνωρίζουμε αν είχε σχέσεις, όμως γνωρίζουμε ότι ήταν εραστής της ωραιότητας του γυναικείου φύλου. Και στο πρώτο ποίημα από μια συλλογή των απάντων, την οποία βρήκα στο διαδίκτυο από ένα βιβλίο το οποίο είχε εκδοθεί τότε, και το προλογίζει μάλιστα ο Κωστής Παλαμάς αυτό το βιβλίο με τα άπαντα του Σολωμού, το πρώτο ποίημα που παρατίθεται σε αυτό το βιβλίο των απάντων έχει τίτλο «Η σκόριν η οποία
αναθρέφετο μέσα εις μοναστήρι. Γράφει δηλαδή κάποιους στίχους ο ποιητής για μια κόρη η οποία μεγαλώνει σε ένα μοναστήρι. Ο ποιητής, επειδή είναι ποιητής και δονείται συγκινησιακά και ακολουθεί τα αισθήματα και νιώθει και κάνει το αίσθημα λόγο, υπερβαίνει τις ηθικές αξίες και δεν θα κολλήσει στο γεγονός ότι η κόρη αναθρέφεται σε ένα μοναστήρι, αυτός θα μιλήσει ερωτικά για αυτήν, ούτε από το γεγονός ότι είναι κόρη, ότι είναι μια πολύ μικρή κοπέλα. Γιατί εκεί στα νιάτα ανθίζει η ωραιότητα. Όταν η γυναίκα διαμορφωθεί στην εφηβεία, όταν γίνει γυναίκα, τότε είναι στο άνθος της ωραιότητας και εκεί είναι σαν να κραυγάζει η ωραιότητα, η ομορφιά, σαν να ανθίζει ως κρίνο και δεν μπορεί παρά να ενθουσιάζεται από αυτή την άνθηση της ζωής, από αυτή την άνθηση της ομορφιάς. Δεν μπορεί να μη συγκινηθεί ο ποιητής, αλλά και από την αγνότητα. Είναι η αγνότητα της νέας κοπέλας σε αντιπαράθεση με την ωραιότητα μιας ηλικιωμένης κυρίας, η οποία και αυτή μπορεί να είναι πολύ όμορφη, αλλά είναι πολύ πιθανόν, ενώ διατηρεί σωστές αισθητικές αναλογίες, μπορεί να έχει χάσει αυτή την άνθηση του κρίνου, γιατί την βάρυναν οι εμπειρίες της ζωής. Ήρθαν οι εμπειρίες της ζωής, ήρθανε πόνοι και βάσανα και οδύνες να καταρακώσουν αυτή την αγνότητα, την παρθενικότητα. Και έτσι το κρίνο φέρνει επάνω του στίγματα. Γι' αυτό ο ποιητής, ο οποίος είναι ελεύθερος, θαυμάζει τη μικρή κόρη η οποία αναθρέφεται σε ένα μοναστήρι. Και λέει αυτό το ποίημα, το οποίο το διαβάζουμε ολόκληρο γιατί είναι μικρό. «Μοναστηρίσια μου όμορφη, εδώ είμαι και κοιτάω. Πρόβαλε εκεί στα κάγκελα να ειδείς που τραγουδάω. Βγαίνει για σε γλυκύτατος απ' την καρδιά μου ο στίχος. Ας τον αφήνει να περνά και ας μη ζηλεύει ο τείχος. Κάμε να φύγεις αν μπορείς. Έλα να σε φιλήσω, με το φυλάκι μοναχά τη φλόγα μου θα σβήσω. Μοναστηρίσια μου όμορφη, εδώ έλα και στοχά σου, πως δε θα κάμω να χαθεί αθώα μου η παρθενιά σου». Βλέπετε, δεν την ζητά για κατανάλωση, δεν θέλει να ζήσει τη σαρκική ειδονή ο ποιητής, αλλά έλκεται, ενθουσιάζεται και θαυμάζει την μοναστηρίσια ομορφιά, την αγνότητα, την ωραιότητα και της λέει «Φύγε από εκεί, από το μοναστήρι, αν μπορείς και έλα να σε φιλήσω, γιατί για σένα από την καρδιά μου βγαίνει γλυκύτατος ο στίχος». Και της τραγουδάει, αλλά υπάρχει ο τείχος του μοναστηριού, ο οποίος θα μπορούσε να ζηλέψει τα λόγια αυτά τα υπέροχα του ερωτικού ενθουσιασμού. Και λέει, ο τείχος ελπίζω να μην συγκρατήσει τους λόγους αυτούς του ποιητικού ενθουσιασμού και να επιτρέψει ο τείχος να περάσουν για να ακούσεις αυτούς τους στίχους που σου λέω και να βγεις να σου δώσω μόνο ένα φιλί, με το φυλάκι, ένα φυλάκι μοναχά. Και αυτό το φυλάκι θα σβήσει την ερωτική του φλόγα. Δεν ζητάει κάτι άλλο, ένα φυλάκι.
Εγώ το φαντάζομαι στο μάγουλο. Ένα φυλάκι μόνο. Και φυσικά δεν θα κάνω να χαθεί αθώα μου η παρθενιά σου, γιατί είναι αυτή η παρθενία, η μοναστηρίσια της νιώτης σου που με έλκυσε σένα. Αυτή είναι που με ενθουσιάζει, αυτή η παρθενική αθωότητα. Και δεν μπορώ εγώ ως εραστή σου να καταστρέψω αυτό που θαυμάζω, που ανθίζει έρημος ως κρίνο. Όχι, θα διατηρηθεί αυτή η παρθενία, θα διατηρηθεί η ωραιότητα, γιατί αυτή είναι που θαυμάζω, και μόνο ένα φυλάκι για να σβήσω την φλόγα την ερωτική. Έτσι λοιπόν ο ποιητής, σουρεαλιστικά σκεπτόμενος, αυτά είναι που λέει, η σκόριν η οποία αναθρέφεται μέσα εις μοναστήρι. Το πρώτο ποίημα που παρατίθεται στην συλλογή των απάντων από την έκδοση αυτή, την οποία προλογίζει ο άλλος μεγάλος μας ποιητής, ο Κωστής Παλαμάς. Και συνεχίζω αλλάζοντας χώρο, διότι εκεί που βρισκόμουν στο γραφείο μου υπήρχε ένας θόρυβος, και αυτός ο θόρυβος τραυμάτιζε το άνθισμα του κρίνου. Είναι τόσο ευαίσθητη κάποιοι στίχοι του Διονύσιου Σολομού που δεν αντέχουν ούτε το θόρυβο. Όπως και η πρόταση του Ισαΐα δεν θέλει background θορύβου. Αγαλιάστο έρημος και ανθίτο ως κρίνον. Δεν μπορούμε να ακούμε και τα αυτοκίνητα που περνάνε μαζί με την αισθητική αυτού του ήχου αυτής της πρότασης. Έτσι, και αυτά που μας λέει ο Διονύσιος Σολομός με τον στίχο της καρδιάς του, τον γλυκύτατο, που θα μπορούσε να τον ζηλέψει ο τείχος, και έχει ένα φόβο ο ποιητής μήπως ο τείχος δεν επιτρέψει να διαπεράσει ο στίχος του και να φτάσει στα αυτιά της αγαπημένης του, της γυναίκας την οποία θαυμάζει ερωτικά, και της λέει «Κάμε να φύγεις αν μπορείς». Δεν μπορεί να φύγει, αφού είναι μοναστηρίσια, δεν μπορεί να φύγει, αλλά της λέει «Αν μπορείς, κάμε να φύγεις και έλα να σε φιλήσω, με το φυλάκι μοναχά τη φλόγα μου να σβήσω, μοναστηρίσια μου όμορφη, εδώ έλα και στοχά σου, πως δεν θα κάμω να χαθεί αθώα μου η παρθενιά σου». Δεν θα χαλάσει καθόλου την αγνότητα ο ποιητής. Θέλει να κρατήσει την αγνότητα. Πάμε σε ένα άλλο αναγνωρισμένο από όλους μεγάλο ποίημα του Διονυσίου Σολομού, τον Πόρφυρα. Και ο Πόρφυρας, που εμένα μου θυμίζει το βαθύ κόκκινο, είναι ένας καρχαρίας, εάν καταλαβαίνω σωστά. Και λέει αυτό το ποίημα «Κοιτάς του ρόδου τη λαμπρή πρώτη χαρά του ήλιου». Ναι, πρώτη, αλλά όμως δεύτερη από το πρόσωπό σου. Εδώ αναφέρεται σε ένα νέο ο οποίος κολυμπά και είναι και αυτός υπέροχος, και μας λέει «Κοιτάει ο νέος, κοιτάς του ρόδου τη λαμπρή πρώτη χαρά του ήλιου». Ναι, πρώτη, αλλά όμως δεύτερη από το πρόσωπό σου. Πόσο υπέροχος είναι αυτός ο κολυμβητής, αυτός που μπαίνει μέσα στα νερά. Καμιά φορά έτσι μπορεί κανείς να κοινωνήσει με τη θάλασσα, όχι να πέσει μες στη θάλασσα για να κάνει ένα μπάνιο μαζί με τους άλλους λουόμενους και να παίξει με τα νερά, αλλά να βιώσει μια μυστική εμπειρία ενώσεως με τη θάλασσα, να γίνει ένα με το νερό, ένα με την απεραντοσύνη και την αλμύρα
της θάλασσας, του πελάγου. Είναι εκεί που θέλει κανείς να γίνει πέλαγος ο ίδιος. Έτσι λοιπόν υπάρχει ένας κολυμβητής ο οποίος είναι υπέροχος και είναι πιο όμορφος από τη λαμπρή πρώτη χαρά του ήλιου. Ναι, πρώτη, αλλά όμως δεύτερη από το πρόσωπό σου. Να λοιπόν ο μεγάλος ποιητής μπορεί να έχει γράψει στίχους που να βαριέμαι να τους διαβάσω. Στίχους που με αφήνουν αδιάφορο. Στίχους που λέω, έλα βρε Διονύσια να πούμε, τι τους έγραψες τώρα αυτούς. Αλλά όταν λέει κάτι τέτοιο, υποκλίνομαι, βάζω μια βαθιά μετάνοια στο μεγαλείο αυτού του υπέροχου ποιητή. Και συνεχίζει στον Πόρφυρα. Φύση χαμόγελάστραψες και γίνηκες δική του. Πώς να πάει κανείς παρακάτω. Αναφέρεται στη φύση, απευθύνεται στη φύση και της λέει «Φύση, χαμόγελάστραψες και γίνηκες δική του». Γιατί όταν βυθίστηκε μέσα στη θάλασσα, μέσα στο νερό, αυτός ο νέος και έγινε και ο ίδιος θάλασσα, έγινε ένας με τη φύση, ένας με αυτό το αστραφτερό χαμόγελο. Η φύση άστραψε χαμόγελο και έγινε δική του και ο ποιητής ενώθηκε με αυτό το χαμόγελο που η φύση άστραψε και έγινε ένα και έγινε ο ίδιος χαμόγελο και αστραπή και λέει μετά «Ελπίδα τόδεσε στο νου μ' όλα τα μάγια πόχης». Δεν μπορώ να πω τίποτα σε αυτό. Τόδεσε στο νου μ' όλα τα μάγια. Είναι μαγική η φύση. Μαγεύει τον άνθρωπο. Και ελπίδα τόδεσε στο νου, του δώσε το νου, μ' όλα τα μάγια που τον καταμάγεψε η φύση και τον πήρε μέσα της. Δεν βούτυξε ο ποιητής, ο νέος αυτός να κάνει ένα μπάνιο απλά στη θάλασσα. Δεν ήθελε να μαυρίσει. Δεν ήθελε να παίξει με το νερό. Τον μάγεψε η φύση και τον έκανε δικό της. Νιώς κόσμος όμορφος παντού, χαράς και καλοσύνης. Νιώς κόσμος. Κόσμος παντού χαράς και καλοσύνης. Έτσι μέσα από τα μάτια του ποιητή που βλέπει την έρημο να ανθίζει σαν κρίνο. Αλλά εδώ έχουμε την έλευση του Καρχαρία. Γύρου κοιτά να τον ειδεί. Κοντάν εκεί στον νιόν ο μπρος ο τίγρης του πελάγου. Να λοιπόν ο τίγρης του πελάγου. Ο Καρχαρίας. Γύρου κοιτά να τον ειδεί. Κοντάν εκεί στον νιόν ο μπρος. Μπροστά στο νιόν ο τίγρης του πελάγου και αλλιά αλίμονο μακράνε το σπαθί, μακριάνε το τουφέκι. Δεν έχει κανέναν τρόπο να αμυνθεί ο νέος. Είναι γυμνός, ένας με τη θάλασσα, μαγεμένος με τη φύση. Αλλά εκεί την ώρα αυτό του μαγέματος, εκεί που έχει γίνει ο ίδιος χαμόγελο και αστραπή, και είναι μαγεμένος και είναι ένα με το πέλαγος, έρχεται ο τίγρης. Αλόπως έσκησε εύκολα βάθος τρανό και βγήκε, εύκολα ο τίγρης του πελάγου έσκησε βάθος τρανό, έσκησε το βάθος, το μέγα, και βγήκε στην επιφάνεια και όρμησε, πού όρμησε, ο τίγρης του πελάγου που από τα βαθιά νερά με ευκολία έσχισε το βάθος το τρανό και βγήκε και όρμησε κατά τον κάτασπρο λαιμό που λάμπιο σαν τον κύκνο. Να λοιπόν και αυτά που δεν γνωρίζω, η αμβική 15 σύλλαβη εδώ πέρα που
φορτίζουν συγκινησιακά το λόγο και αναδεικνύουν το στίχο και βλέπουμε τη σημασία που έχει «κατά τον κάτασπρο λαιμό που λάμπει ο σαν τον κύκνο, κατά το στήθος το πλατή και το ξανθό κεφάλι, κατά τη μεγαλόψυχη γλυκιά πνοή της νιώτης». Να λοιπόν τι έκανε ο τίγρης του πελάγου, αλλιά, αλίμονο. Βγήκε από το τρανό βάθος της θάλασσας και όρμησε πού, στο στήθος το πλατή, στο ξανθό κεφάλι, στον κάτασπρο λαιμό που λάμπει ο σαν τον κύκνο. Βλέπετε λεπτότητα αντίληψης του ποιητή, πώς βιώνει, πώς ερμηνεύει την πραγματικότητα. Και πάλι υπογραμμίζει τη νιώτη. Τι να κάνουμε που η νιώτη έχει αυτή τη δύναμη, αυτή τη δόνηση, που είναι η ανάσταση της ζωής. Είναι το πρώτο φως. Είναι η πρώτη γεύση του φωτός. Έχει πολύ μεγάλη σημασία το ξημέρωμα, η ανάσταση της μέρας. Έρχεται το φως και το νιώθεις. Αν το φως όμως μείνει 1, 2, 3 ώρες, δεν σε αγγίζει πια, όπως όλα τα άλλα πράγματα που αγγίζουν τις αισθήσεις μέσα από το χρόνο και την επανάληψη χάνουν τη δύναμή τους. Όμως η νιώτη έχει πολύ μεγάλη σημασία και έτσι αυτός ο τίγρης του πελάγου που βγήκε από βάθος τρανό, το έσχισε το βάθος ο τρανό, να ο μέγας ο ποιητής. Κατά τον κάτασπρο λαιμό που λάμπει ο σαν τον κύκνο, κατά το στήθος το πλατή και το ξανθό κεφάλι, κατά τη μεγαλόψυχη γλυκιά πνοή της νιώτης. Να λοιπόν, μεγαλόψυχη γλυκιά πνοή της νιώτης. Έτσι θαύμαζε και τη γυναίκα με ερωτικό τρόπο και ήθελε να της δώσει φιλή, γιατί και αυτή είχε μεγαλόψυχη γλυκιά πνοή νιώτης. Αλλά τώρα αναφέρεται σε κάτι άλλο. Βάζει σε αντιπαράθεση όλη αυτή την ανάσταση της ζωής και το φωτισμό με το θάνατο, με τον τίγρη του πελάγου. Είναι αγαπημένο θέμα του ποιητή του Διονυσίου Σολομού. Ο έρωτας, το φως, η άνοιξη εκεί στους ελεύθερους πολιορκημένους που κάνει την αντιπαράθεση και λέει όποιος πεθαίνει σήμερα 1000 φορές πεθαίνει, γιατί είναι η άνοιξη και ανθίζουν τα πάντα και εκεί έχουμε την αντιπαράθεση της άνοιξης με το θάνατο που θα προκύψει από την έξοδο των μεσολογητών. Και εδώ πέρα είναι ένας τίγρης ο οποίος σκοτώνει τη νιώτη, τη μεγαλόψυχη γλυκιά πνοή της νιώτης. Έτσι και ο νιός, λέει ο ποιητής, της φύσης αποτσόμορφες και δυνατές αγκάλες, όπου τον εγλυκόσφυγε και του γλυκομιλούσε και ευθύς ξυπνά στελεύθερο γυμνό κορμί παστράφτη την τέχνη του κολυμπιστή με αυτήν του πολεμάρχου. Ο νιός που ήταν στις φύσεις της όμορφης, τις όμορφες και δυνατές αγκάλες. Εκεί πέρα ήταν παραδομένος ο νέος. Ο νιός με το ξανθό κεφάλι, με το λαιμό που λάμπει σαν τον κύκνο, με το πλατή το στήθος, με τη μεγαλόψυχη γλυκιά πνοή της νιώτης, ήταν παραδομένος στις φύσεις τις όμορφες και δυνατές αγκάλες και η φύση τον εγλυκόσφυγε και του γλυκομιλούσε. Υπήρχε μια κοινωνία, μια ενότητα με τη θάλασσα που του αγκάλιαζε το κορμί και το έσφυγε και του μιλούσε. Αυτή είναι η κοινωνία. Δεν υπήρχε διάλογος, υπήρχε μυστική ενότητα. Και ευθύς ξυπνά στελεύθερο γυμνό κορμί που αστράφτη την τέχνη του κολυμπιστή με αυτήν του πολεμάρχου. Αν το καταλαβαίνω σωστά, ο πολέμαρχος είναι ο Καρχαρίας, που είναι στο στοιχείο του
και ο άλλος έχει απλώς την τέχνη του κολυμπιστή. Και έχουμε εδώ πάλι μια αντίθεση, αλλά ο νέος που το γυμνό κορμί του αστράφτη δεν μπορεί να τα βάλει με τον πολέμαρχο, όσο καλός κολυμπιστής κι αν είναι. Και έτσι η αγνότητα, η ωραιότητα, η καλοσύνη, η ομορφιά, η νιώτη θα κατασπαραχθούν. Αλλά τι συμβαίνει? Και εδώ έχουμε ύψος φιλοσοφίας κιόλας από τον μεγάλο ποιητή. Έναν από τους πιο γνωστούς του στίχους θα διαβάσουμε τώρα, οι οποίοι είναι γνωστοί σε όλους. Και λέει: «Πριν πάψει η μεγαλόψυχη πνοή, χαρά γεμίζει». Πάλι εδώ η αντίθεση ζωής και θανάτου. Η μεγαλόψυχη πνοή χαρά γεμίζει. Πότε γεμίζει με χαρά αυτή η μεγαλόψυχη πνοή? Πριν πάψει. Πρόκειται να πάψει, την κατασπαράζει το θηρίο. Αλλά πριν πάψει γεμίζει χαρά. Και τι συμβαίνει? Να ο στίχος, τον οποίο όλοι εξυμνούν. Άστραψε φως και γνώρισεν ο νιός τον εαυτό του. Αυτός είναι ο υπέροχος στίχος. Λίγο πριν πάψει, λίγο πριν πεθάνει, λίγο πριν ξεψυχήσει, χαρά γεμίζει η μεγαλόψυχη πνοή. Θα φύγει η πνοή, θα εκπνεύσει, αλλά λίγο πριν φύγει χαρά γεμίζει. Και εκεί που είναι αντιμέτωπος με το θάνατο, αυτή την τελευταία στιγμή εγνώρισε ο νιός τον εαυτό του. Δεν μπορούμε να σχολιάσουμε αυτόν τον υπέροχο στίχο. Είναι σαν να γίνεται μια αποκάλυψη, πως λένε κάποιοι ότι λίγο πριν ξεψυχήσουμε όλη η ζωή μας περνάει σαν αστραπή μπροστά τα μάτια μας και τα βιώνουμε όλα. Με ένα μυστικό τρόπο γίνεται μια αποκάλυψη και σαν να γνωρίζει το βάθος της αλήθειας του είναι του ο νιός. Και είναι σαν αστραπή φωτός, είναι μια έλαμψη, μια θεία έλαμψη. Η μεγαλόψυχη πνοή χαρά γεμίζει λίγο πριν πάψει. Αστράπτει φως και γνωρίζει ο νιός τον εαυτό του. Οι κόσμοι γύρω να άνοιγαν κορώνες να του ρίξουν από μινάρι θαυμαστό ερμιάς και μεγαλείου. Θα έπρεπε όλοι οι κόσμοι γύρω να συμμετέχουν και να του ρίχνουν κορώνες σε αυτό το απομινάρι, το οποίο απομινάρι είναι ένα πτώμα πια, αλλά είναι θαυμαστό. Είναι απομινάρι θαυμαστό, ερμιάς και μεγαλείου. Να πάλι η αντίθεση. Το μεγαλείο και η ερημία. Η έσχατη πνοή, η τελευταία, η οποία χαρά γεμίζει. Και λίγο πριν πεθάνει, αστράπτει το φως και γνωρίζει ο νιός τον εαυτό του. Και πάντα στον Πόρφυρα μας λέει ότι ο μπρος ο τίγρης του πελάγου και ανυπεράσπιστος ο νέος δεν έχει σπαθεί, δεν έχει τουφέκι και βγαίνει το θηρίο σχίζοντας εύκολα το τρανό βάθος και τι κάνει? Κατά τον κάτασπρο λαιμό που λάμπει ο σαν τον κύκνο. Το θηρίο ο κάτασπρος λαιμός, το στήθος το πλατή και το ξανθό κεφάλι και η μεγαλόψυχη γλυκιά πνοή της νιώτης. Υπάρχει ακόμα η πνοή, αλλά σε λίγο θα πάψει να υπάρχει, γιατί θα έρθει ο θάνατος και εκεί που είναι στις φύσεις τσόμορφες και δυνατές αγκάλες, εκεί που τον εγλυκόσφυγε και του γλυκομιλούσε η φύσης, εκεί τότε ορμάει επάνω του ο καρχαρίας και ευθύς ξυπνά το ελεύθερο κορμί που αστράφτει την τέχνη του κολεμπιστή με αυτή του πολεμάρχου.
ο πολέμαρχος να παλέψει με τον κολυμπιστή, αλλά ο κολυμπιστής ο νέος με το ξανθό κεφάλι, με το στήθος στο πλατή, με τη μεγαλόψυχη γλυκιά πνοή της νιώτης, είναι ανυπεράσπιστος, δεν είναι στο στοιχείο του, δεν έχει τα όπλα του, δεν έχει δύναμη. Ξεψυχά, αλλά γνωρίζει τον εαυτό του και η πράξη είναι άξια θαυμασμού και το πτώμα του είναι από μινάρι θαυμαστό ερμιάς και μεγαλείου. Να λοιπόν πόσο μεγάλος είναι ο Διονύσιος ο Λωμός. Και ας τελειώσουμε με το μεγάλο ποίημα του «Η ελεύθερη πολιορκημένη», αυτό το υπέροχο ποίημα, όπου εδώ πάλι έχουμε την αντιπαράθεση του θανάτου, της προοπτικής του θανάτου με την άνοιξη. Δεν είναι ο Πόρφυρας εδώ, αλλά είναι οι Τούρκοι έξω από το Μεσολόγγι. Και δεν είναι ο Νιός, είναι οι Μεσολογγίτες, οι οποίοι είναι πολιορκημένοι, αλλά είναι και ελεύθεροι. Δεν το βάζει κάτω ο ποιητής. Ο ποιητής γνωρίζει την αξία που έχει η ερημία, ο πόνος, η οδύνη, ο σταυρός, ο θάνατος. Γνωρίζει, τιμά την αξία του τραγικού. Λοιπόν, γνωστή η στίχη, ο Απρίλης με τον έρωτα χορεύουν και γελούνε. Φτάνει, τελείως, μέγας. Γνωστός ο στίχος, από παιδιά τον έχουμε ακούσει, αλλά το μεγαλείο του είναι ανυπέρβλητο. Ποιος θα μπορούσε να διατυπώσει ένα τέτοιο στίχο, να βάλει τον Απρίλη με τον έρωτα να χορεύουν και να γελούνε. Και μετά θα βάλει την αντίθεση. Κι ως άνθια βγαίνουν και καρποί, το σάρματα σε κλιούνε. Αχ, καημένο Μεσολόγγι, εδώ χορεύει και γελά ο Απρίλης με τον έρωτα, υπάρχει πανηγύρι. Η άνοιξη με τον έρωτα είναι ένα και το αυτό. Γι' αυτό μιλήσαμε και τα νιάτα. Τα νιάτα είναι η άνοιξη. Δεν είναι ο χειμώνας των γέρων της δικής μου ηλικίας. Είναι στον Απρίλη ο έρωτας. Και είναι η άνοιξη. Είναι ο Απρίλης. Με τον έρωτα χορεύουν και γελούνε. Και υπάρχουν άνθη και καρποί. Αλλά κι ως άνθια βγαίνουν και καρποί, το σάρματα σε κλιούνε. Να πάλι αυτή η αμβική εδώ πέρα. Λευκό βουνάκι πρόβατα κινούμενο βελάζει και μες στη θάλασσα βαθιά ξαναπετιέται πάλι κι ολόλευκο εσύσμιξε με του ουρανού τα κάλλη. Είναι μεγαλειώδες το πως πλέκει τις λέξεις και φτιάχνει αυτούς τους στίχους. Λευκό βουνάκι πρόβατα κινούμενο βελάζει. Μπορεί να είναι και τα πρόβατα στο βουνό, κάπου να φαίνονται. Μπορεί να είναι όμως αυτό το λευκό βουνάκι πρόβατα να είναι τα κύματα της θάλασσας. Γιατί λέει και μες στη θάλασσα βαθιά ξαναπετιέται πάλι και ολόλευκο εσύσμιξε με του ουρανού τα κάλλη. Τα κύματα θα πρέπει να είναι. Και το κάλος των κυμάτων που μοιάζει με λευκό βουνάκι πρόβατα ενώνεται με του ουρανού τα κάλλη. Αλλά ο ποιητής δεν λέει ενώνεται, δεν λέει σμίγει, λέει εσύσμιξε. Και όπως ξέρουμε, μερικές τέτοιες λέξεις τις αγόραζε, έδινε χρήματα στους χωρικούς εκεί, στους νησιώτες, στα παιδιά, για να αγοράσει λέξεις και τον λέγανε σπάταλο μερικοί, επειδή αγόραζε τις λέξεις. Αλλά είναι να μην αγοράσει κανείς μια τέτοια λέξη. Εσύσμιξε, όχι έσμιξε, ούτε ενώθηκε. Και ολόλευκο εσύσμιξε με του ουρανού τα κάλλη. Αχ, αυτή η θάλασσα με τον ουρανό, σαν να είναι ένα και το αυτό. Γιατί είναι απέραντη η θάλασσα, είναι απέραντος και ο ουρανός. Και κάπου λαχταράει η ψυχή μας.
αυτή την απεραντοσύνη, να φύγει από αυτή τη μικρότητα και τη στενότητα αυτού του κόσμου, αυτή το κλείσιμο της ψυχής μας σε μια ασφιχτική πραγματικότητα που πολλές φορές δεν μπορούμε να ανασάνουμε, και γι' αυτό πάμε και κοιτάμε το πέλαγο, πάμε να πιούμε ένα καφέ ή να δούμε τη θάλασσα, να δούμε πέρα την απεραντοσύνη του πελάγου, όχι την απέναντι πολυκατοικία, ούτε ένα μικρό κήπο του Δήμου, αλλά την απεραντοσύνη του πελάγου, και να δούμε τον ουρανό και να είναι ελληνικός ουρανός, να μην πω αττικός, γαλάζιος ουρανός. Αυτό το γαλανό του ουρανού που δίνει και στη θάλασσα το γαλανό του χρώμα. Είναι υπέροχα και σμίγουν. Και λέει, και μες στη θάλασσα βαθιά ξαναπετιέται πάλι και ολόλευκο εσύσμιξε με του ουρανού τα κάλλη. Και παρακάτω, στο ίδιο ποίημα, και μες της λίμνης τα νερά, έχουμε και τη λίμνη του Μεσολογίου, και μες της λίμνης τα νερά, οπέφθασε μασπούδα, έπαιξε με τον ίσκιο της γαλάζια πεταλούδα, που ευωδίασε τον ύπνο της μέσα στον άγριο κρίνο. Βλέπετε, γι' αυτό σταμάτησα να γράφω ποίηματα. Γιατί όταν ήμουν μικρός, 17 χρονών περίπου, και με κάποιους φίλους διαβάζαμε μαζί για να περάσουμε στην ιατρική, θυμάμαι ότι εγώ από το δωμάτιό μου στο Νέο Εικόνιο φαινόταν τότε το βασίλεμα του ήλιου από τη μεριά της Αλαμίνας πέρα, και ήταν τα χρώματα φοβερά, πραγματικά ήταν υπέροχα τα ηλιοβασιλέματα. Τώρα ένα κτίριο δεν με αφήνει να το δω πια, αλλά τότε έμενα άναυδος κι εγώ. Έπεφτα σε μία έκσταση και έγραφα στίχους. Και νόμιζα πως ήμουν ποιητής. Και έγραφα και έγραφα και έγραφα στίχους. Και μεγαλύτερος έγραφα, και μέχρι τα 30 και τα 40. Και κάποιους τους έχω δημοσιεύσει στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα μου. Αλλά όταν κάποτε διάβασα ένα ποίημα του Ελίτη, και αργότερα βέβαια και του Σεφέρη και άλλων, οπ, σταμάτησα να γράφω, με βραχικύκλωσαν. Και τώρα πλησιάζοντας με έναν όριμο τρόπο και το Διονύσιο Σολωμό, γιατί αυτό το ποίημα το είχαμε κάνει και στο σχολείο, αλλά δεν είχα καμία δυνατότητα να συγκλονιστώ, να συναισθανθώ, να πάθω κάτι με την ανάγνωση του ποίηματος. Τώρα πραγματικά και έναν τέτοιο στίχο να διάβαζα, θα σταμάταγα να γράφω από τότε. Μόνο θα διάβαζα, δεν θα έγραφα. Ακούστε τι λέει ο άνθρωπος. «Και μες της λίμνης τα νερά οπέφθασε μασπούδα». Και αυτή η αγορασμένη θα την είχε. Δεν ξέρω τι σημαίνει, νομίζω με βιασύνη, αλλά δεν μπορώ να το ξέρω σίγουρα. «Έπαιξε με τον ίσκιο της γαλάζια πεταλούδα, που ευώδιασε τον ύπνο της μέσα στον άγριο κρίνο». Είδατε, φωλιάζει μέσα στον άγριο κρίνο και παίζει μέσα στον άγριο κρίνο η γαλάζια πεταλούδα, η οποία έφτασε στις λίμνες τα νερά, βιαστική ίσως, εάν καταλαβαίνω τη λέξη σωστά. Μα τι κάνει αυτή η πεταλούδα? Φτάνει από τις λίμνες τα νερά, έτσι, και παίζει με τον ίσιο της, και είναι μια πεταλούδα γαλάζια, και μετά τον ύπνο της, πού τον κάνει? Δεν πάει σε κάποιο πανδοχείο, ούτε σε ένα ξερό κλαδί, αλλά κοιμάται μέσα στον άγριο κρίνο. Φανταστείτε ποιο είναι το σπίτι της πεταλούδας. Το άγριο κρίνο, όχι το δικό μας, στο Νέο Εικόνιο του Περάματος που είμαι εγώ τώρα, αλλά τον ύπνο της, τι τον κάνει μέσα στον άγριο κρίνο? Δεν κοιμάται εκεί, αλλά χρησιμοποιεί το ρήμα, ευωδιάζει τον ύπνο της. Να ο μεγάλος ποιητής. Ευώδιασε τον ύπνο της μέσα στον άγριο κρίνο. Τον ύπνο της τον ευωδιάζει στον άγριο κρίνο. Βλέπετε, μουσική και χορός και τραγούδι και άνοιξη και άνθηση και φως. Αυτά είναι. Και τι άλλο έχουμε, εκτός από την πεταλούδα, το σκουλικάκι. Έχει σημασία για τον ποιητή και το σκουλικάκι.
δεν είναι μόνο τα κύματα της θάλασσας, δεν είναι μόνο ο ουρανός, αλλά ο ποιητής τα βλέπει όλα και στη γαλάζια πεταλούδα και στο μικρό σκουλικάκι ακόμα. Και τι λέει γι' αυτό? Το σκουλικάκι βρίσκεται σώρα γλυκία και κίνο. Α, λοιπόν, δεν αφήνει το σκουλικάκι να πάει χαμένο, δεν αδιαφορεί για το σκουλικάκι, δεν είναι σε τίποτα υποδεέστερο το σκουλικάκι από την πεταλούδα, από τη θάλασσα και από τον ουρανό. Όχι, γιατί εδώ που Απρίλης με τον έρωτα χορεύουν και γελούνε, σε αυτή την πανήγυρη αυτή της άνοιξης, και το σκουλικάκι ακόμα βρίσκεται σώρα γλυκία και εκείνο. Είναι σε γλυκιά ώρα, είναι χαρούμενο, είναι ευτυχισμένο. Τι κάνει η γαλάζια η πεταλούδα? Ευωδιάζει τον ύπνο της μέσα στο άγριο κρίνο. Και τι κάνει το σκουλικάκι? Βρίσκεται σώρα γλυκία και εκείνο. Και ο άλλος μεγάλος στίχος, ο υπέροχος του ποιητή, ο πασίγνωστος: «Μάγεμα η φύσης κι όνειρο στην ομορφιά και χάρη». Βέβαια, αυτό που ανέφερε προηγουμένως και στον Πόρφυρα, που τον μάγεψε η φύση, τον μάγεψε και τον έβαλε μέσα στο νερό, τον κάλεσε σε μια κοινωνία, άσχετα που υπήρχε και ο θάνατος εκεί, αλλά και στο Μεσολόγγι υπάρχει ο θάνατος. Όμως η φύση είναι μάγεμα κι όνειρο στην ομορφιά και χάρη. Να, η ομορφιά, το κρίνο, η γαλάζια πεταλούδα, η γλυκιά ώρα την οποία ζει το σκουλικάκι, που χορεύουνε τα πάντα, η άνοιξη με τον έρωτα, και είναι η φύσης μάγεμα, είναι όνειρο, ομορφιά, χάρη, και η μαύρη πέτρα ολόχρηση κι αυτή, και το ξερό χορτάρι. Εκεί αντανακλά η μαύρη πέτρα τις χρυσές ακτίνες του ήλιου, κι ας είναι μαύρη, ακόμα κι αυτή μετέχει στο πανηγύρι, στη μυστική αυτή γιορτή, και γίνεται ολόχρηση η μαύρη πέτρα, και το ξερό χορτάρι. Ασήμαντο ήταν και το σκουλικάκι, αλλά βρίσκεται σώρα γλυκία και εκείνο. Η μαύρη πέτρα δεν θα μπορούσε παρά να είναι ολόχρηση, και το ξερό χορτάρι, αυτό το ασήμαντο που θα μπορούσαμε να το κάψουμε, όχι, ολόχρυσο κι αυτό. Και ο άλλος υπέροχος, μέγας, κλασικός στίχος, δύο στίχοι μαζί, που κλείνει αυτή η στροφή και αναδεικνύει το μεγαλείο του Διονύσιου Σολομού. Γνωστή η στίχη: «Με χίλιες βρύσες χύνεται, με χίλιες γλώσσες κραίνει, όποιος πεθαίνει σήμερα χίλιες φορές πεθαίνει». Πόση δύναμη κρύβεται σε αυτούς τους στίχους. Ποτέ δεν τους κατάλαβα όταν ήμουν μικρός, όμως έρχονταν στη μνήμη μου σε διάφορες φάσεις της ζωής μου. Ναι, αυτό το δύστιχο ερχόταν μέσα μου. «Με χίλιες βρύσες χύνεται, με χίλιες γλώσσες κραίνει». Και να σας πω, ναι, στο Άγιο Όρος τότε, όταν μετά από τη Θεία Μετάληψη, την πρώτη της ζωής μου, που ανέβηκα στο βουνό επάνω να συναντήσω ένα μοναχό, μετά από παρένεση του Αγίου Γέροντα της Μονής, του Γεωργίου του Καψάνη, εκεί θυμήθηκα αυτό το στίχο, βγήκε ο στίχος από μέσα μου, ο στίχος της παιδικής ηλικίας που δεν είχε νόημα για μένα τότε. Και τι αναδύθηκε από μέσα μου? «Με χίλιες βρύσες χύνεται, με χίλιες γλώσσες κραίνει». Και τι ήταν τότε? Η χάρη του Θεού. Χωρίς να ξέρω τι είναι η χάρη του Θεού, χωρίς να ξέρω τι σημαίνει ο στίχος, αλλά έτσι το ένιωσα τότε, ότι χύνεται από παντού, από χίλιες βρύσες χύνεται από τα πάντα η χάρις, άπλετο το φως της χάριτος, και κραίνει, δοξάζει το Θεό με χίλιες γλώσσες.
ολόκληρη η φύση, η θάλασσα εκεί του Αγίου Όρους, ο Άθωνας, τα δέντρα, τα χόρτα, το πρόσωπο του μοναχού που είχα πάει να συναντήσω, όλα ήταν σαν να κράζουν την παρουσία του Θεού και να την αποκαλύπτουν και να την φανερώνουν. Και έτσι ένιωσα τότε εκείνο το στίχο. Με χίλιες βρύσες χύνεται ο Θεός, με χίλιες γλώσσες κραίνει. Και άλλες φορές το έχω αισθανθεί, μερικές ελάχιστες, 3, 4, 5 φορές στη ζωή μου. Και ο τελευταίος στίχος, όποιος πεθάνει σήμερα, 1000 φορές πεθαίνει. Να, πάλι, αυτή η αντιπαράθεση της ζωής και του έρωτα με τη φθορά και το θάνατο, που είναι αγαπημένο θέμα του ποιητή. Θα πεθάνει σήμερα κάποιος, θα γίνει η έξοδος, θα βγουν οι μεσολογγίτες, θα σφαγιαστούν, αλλά δεν θα είναι ένας θάνατος κοινός και θλιβερός πολύ, που λέει ο Καβαδίας. Θα είναι ένας βαρύτερος θάνατος. Είναι σαν να πεθαίνεις 1000 φορές. Γιατί 1000 φορές? Μα αφού έχουμε την άνοιξη, το φως, τη γιορτή να χύνεται με 1000 βρύσες. Έχουμε τη ζωή να κραίνει με 1000 γλώσσες. Πώς είναι δυνατόν να πεθάνω χωρίς να βιώσω αυτή την απώλεια και χωρίς να ενταθεί αυτή η πικρία του θανάτου, η πικρία της απώλειας της ζωής, αφού χάνεται για πάντα από μπροστά μου αυτό το πανηγύρι της ζωής και δεν θα μπορώ ποτέ πια να ξαναδώ αυτό το χορό που μας λέει να χορεύει και να γελά ο Απρίλης με τον έρωτα. Ο Απρίλης με τον έρωτα χορεύουν και γελούνε και εγώ δεν θα τους ξαναδώ, γιατί ως άνθια βγαίνουν και καρποί, τός άρματα σε κλιούνε. Υπήρχαν τα άρματα των Τούρκων γύρω γύρω που δεν θα επέτρεπαν βέβαια να συμμετέχουν στη γιορτή, να συμμετάσχουν στο μέλλον σε αυτή τη γιορτή. Τέρμα οι 1000 βρύσες, τέρμα οι 1000 γλώσσες. Γι' αυτό όποιος πεθάνει σήμερα, 1000 φορές πεθαίνει. Αυτά, αγαπητοί φίλοι, προσπάθησα λίγο να σας μεταφέρω κάτι από τον ενθουσιασμό που ένιωσα διαβάζοντας κάποιους από τους στίχους, κάποιες στροφές και κάποια ποίηματα από τον Διονύσιο Σολωμό και ελπίζω έστω και λίγο να υπήρξε και βαθιά στην καρδιά σας έστω και μια μικρή δόνηση, μια μικρή ταραχή, μια καλή ταραχή. Ένας μικρός χορός, αυτό που είπε ο ποιητής ότι ο Απρίλης με τον έρωτα χορεύουν και γελούνε, ένα μικρό γέλιο και ένας μικρός χορός ελπίζω να αναδύθηκε για λίγο κάποια στιγμή μέσα από τα λεγόμενά μου μέσα στην καρδιά σας.